ο Ανθρωκλής και το λιοντάρι. Γονίσου, σκλάβε, γονίσου! Πολύ τον κακομεταχειριζόταν ο κυριός του, το δούλο του τον Ανθρωκλή. Και γι' αυτό, όταν βρήκε την ευκαιρία, έφυγε ο Ανθρωκλής και κρύφτηκε στο δάσος για να μην τον βιάσουν. Καθώς περπατούσε, είδε από μακριά ένα λιοντάρι. Το πρώτο που σκέφτηκε να κάνει ήταν να το βάλει στα πόδια. Μα πρόσεξε πως το λιοντάρι βογκούσε και μούκρισε, σαν να πονούσε πολύ. Πλησίασε και είδε το λιοντάρι να του απλώνει τον μπροστινό του πόδι, που ήταν πρισμένο και έτρεχε αίμα. Μέσα σε ένα από τα δάχτυλά του είχε χωθεί ένα μεγάλο αγκάθι, και αυτό το έκανε να πονάει πολύ. Ο Ανθρωκλής έβγαλε το αγκάθι και έπλυνε το πληγωμένο πόδι. Από τότε ο άνθρωπος και το λιοντάρι έγιναν φίλοι, και αφού έγινε το πόδι του, το λιοντάρι έβγαινε τακτικά για κυνήγι στο δάσος και έφερνε φρέσκο κρέας στο φίλο του. Μια μέρα οι στρατιώτες που έψαχναν να βρουν τον Ανθρωκλή τον ανακάλυψαν μέσα στο δάσος. Τον πιάσανε και τον πήγανε στην πολιτεία. Τον δίκασαν και τον καταδίκασαν να τον ρίξουν να τον φάνε τα θηρία. Λίγες μέρες αργότερα το λιοντάρι πιάστηκε κι αυτό σε μια παγίδα που είχαν στήσει στο δάσος. Οι κυνηγοί το έπιασαν, το έφεραν στην πολιτεία και το πουλήσαν. Όταν ήρθε η μέρα να ρίξουν τον Ανθρωκλή στα θηρία, πλήθος κόσμου είχε μαζευτεί στον υπόδρομο. Ο δυστυχισμένος δούλος μεταφέρθηκε στο στίβο και αφέθηκε εκεί ελεύθερος. Και ύστερα από λίγο ανοίχθηκε μια πόρτα και από αυτήν βγήκε ένα αγριεμένο λιοντάρι. Ενώ όμως όλος ο κόσμος περίμενε να δει το θηρίο να ρίχνεται πάνω στο δούλο και να τον κατασπαράζει, το είδε με κατάπληξη να πέφτει μπρος στα πόδια του Ανθρωκλή και να τα γλύφει. Όλοι απόρρισαν με αυτό το θέαμα. Και ο άρχοντας της πολιτείας πρόσταξε να φέρουν τον Ανθρωκλή μπροστά του. Και όταν εκείνος διηγήθηκε την ιστορία του με το λιοντάρι, ο άρχοντας συγκινήθηκε τόσο πολύ, ώστε του χάρισε τη ζωή και πρόσταξε να αφήσουν και το λιοντάρι ελεύθερο να γυρίσει στο δάσος του. Επιμήθειον. Μεγάλη αρετή η ευγνωμοσύνη.